Δεν υπάρχει χειρότερος εφιάλτης για έναν γιατρό από τον υποχόνδριο ασθενή. Δεν είμαι καλά. Εγώ μια χαρά σε βρίσκω, κούκλα. Συνέχεια νομίζω ότι έχει ανύπαρκτα συμπτώματα. Μήπως είμαι χλωμή. Τα φαρμακά σου. Είσαι υγιέστατη. Στην περίπτωση μου πνευμονία, ξέρετε τι σημαίνει. Η εξέλιξη των συμπτωμάτων μου θα είναι ένα τέτοιο θάνατο. Ρε, εσύ θα μας θάψεις όλους. Μας κάνεις και ωραίες κηδείες. Ήρθε η ώρα μου. Χατζή. Εγώ, εδώ. Αυτές οι εξετάσεις δεν φαίνονται καλές. Καθόλου. Λυπάμαι. Συγγνώμη, αλλά. Πόσο χρόνο έχω? 6 μήνες ζωής. Δεν πρόκειται εγώ να φύγω από αυτή τη ζωή χωρίς να έχω κάνει όλα όσα ήθελα να κάνω. Κάνε ό,τι επιθυμείς, ό,τι λαχταράς, ό,τι ονειρεύεσαι. Είμαι μια χαρά κοπέλα και πεθαίνω. Ναι, και η μοναδική που από ό,τι φαίνεται δεν την πειράζει καθόλου. Ναι, τι ξέρεις γιατί? Θα το κάψω, θα γίνει χαμός. Η γυναίκα είναι τρελή. Και τιμωθάνατη. Θα πάμε να δούμε νηφικό. Πολύ κακό συνδυασμός. Παντρεύομαι. Δεν έχεις δαχτυλίδι. Α, ναι, θα μου πάρω αργότερα. Γιατρέ, είναι αλήθεια πως θα πεθάνει σε 6 μήνες. Θέλει όσο περισσότερη στήριξη γίνεται. Ειδικά από σένα, που είσαι και φίλος της. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι σε αγαπάει, στα αλήθεια. Κατερίνα, Κατερίνα. Μήπως πρέπει να σου θυμίσω ότι πρόκειται να παντρευτούμε? Δεν το έχω ξεχάσει. Παντρέψω ότι εσύ χείρος, εγώ ελεύθερη και οι δυο μας πλούσιοι. Η ζωή είναι μικρή. Αυτό ακριβώς. Και είναι κρίμα να τη σπαταλάμε. Πάμε για κανένα καφέ μετά ή για να βγάλει κανέναν εγκέφαλο. Είμαστε ασθενείς και γιατρός. Δεν είμαστε τυπικό δείγμα ασθενή γιατρού και το ξέρεις πολύ καλά. Το μόνο δώρο που χρειαζόμαστε είναι ο χρόνος. Κατερίνα. Σε παρακαλώ, γιατρέ, μη φύγεις. Και όμως είμαι ακόμα εδώ. Τα θαύματα στη ζωή γίνονται όλη την ώρα και ποιος ξέρει, μπορεί τελικά να ζήσω μέχρι τα 100. Πρεμιέρα Σάββατο 22 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤ 1.